πιέσω την κατάσταση καθόλου. Αν κάποια στιγμή νιώσω ότι δεν περνάω καλά και είμαι άβολα, θα σταματήσω. Αλλά δεν νομίζω ότι θα πάω μέχρι τον ένατο. Πάντως δεν έχεις πάρει κιλά, εγώ που σε βλέπω. Είναι ανάλογα πώς το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μου λένε ότι έχεις μεγάλη κοιλιά και άλλοι άνθρωποι που μου λένε ότι έχω μικρή κοιλιά. Ο σύζυγος κοπλιμέντα κάνει. Ναι, αμέ. Κάνει κοπλιμέντα και με πειράζει και πάρα πολύ. Νιώθω μια ευθύνη πολύ έντονη και η αλήθεια είναι ότι τρώω μερικές φρίκες καμιά φορά. Δεν είναι δύσκολο όμως και για σένα να κάνεις ένα καθημερινό σύριαλ και να σκεφτείς το θέατρο. Βέβαια είναι δύσκολο. Δεν είναι κανονικά. Δεν επιτρέπεται αυτό. Αυτό δεν επιτρέπεται. Τα τακούνια καμιά φορά δεν πειράζει να τα βάλεις για μία ώρα και να πας μία βόλτα. Έδωσες την απάντηση με το όταν ντύθηκες νύφης, ναι. Όλους αυτούς τους περίεργους που ρωτούσαν να παντρεύτηκες. Αν θα παντρευτώ. Εντάξει, αυτό είναι προσωπικό και το έχω πει πάρα πολλές φορές να μην γίνομαι γραφική. Αυτό αφορά εμένα και το Φώτη. Μόνο. Κανέναν άλλον. Δηλαδή δεν μπορούσε να έχεις παντρευτεί και να μην το πει και χαμπάρι κανείς. Φυσικά, εννοείται. Και 10 παιδιά θα μπορούσα να έχω και να μην το πάρει χαμπάρι κανείς. Οι δημοσιογράφοι έχουν ένα κακό συνήθειο να ρωτάνε μια γυναίκα μετά τα 30 κάτι πότε θα παντρευτεί και πότε θα κάνει παιδιά. Και αυτό κατά τη γνώμη μου είναι λίγο εγκληματικό, γιατί μια γυναίκα μπορεί να μην μπορεί να κάνει παιδιά. Εγώ μπορούσα τελικά. Αλλά είχα την αίσθηση ότι δυσκολευόμουν, γιατί το είχα στο μυαλό μου καιρό, ας πούμε, και δεν μου προέκυπτε όσο σύντομα ήθελα εγώ να μου συμβεί. Και κάθε φορά που με ρωτούσαν, με αγχώνανε. Και ένιωθα ότι όντως μήπως έχει αργήσει, μήπως αυτό. Και γιατί με ρωτάνε, μήπως εγώ τελικά είμαι λίγο πιο ιδιαίτερη από όσο θα έπρεπε. Έχει απόλυτο δίκιο. Ωραία, τα